Welcome everyone. As you can see today there's a change of scenery. We're filming in my parents' backyard and I'm really excited because my dad's joining us. Welcome Dad. Yes, us. Today Dad's going to show us how to make lamb on the spit, which is a very traditional Greek dish. Dad, tell us your earliest memories of making lamb on the spit in Greece. Αρνάκι φτιάχναμε πάντα από πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήμουν μικρός πήγαινα στον παππού μου που είχε πολλά πρόβατα και το Πάσχα πάντα διαλέγαμε ένα καλό αρνάκι και το βάζαμε στη σούβλα. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα αρνιά και παρακολούθησα τον πατέρα μου, τον παππού μου, πώς φάζανε τα αρνιά και πώς τα ψήνανε. Και από ηλικία 13-14 χρονών άρχισα και τα ψήνα μόνος και τα έσφαζα κιόλας. So from 14 years of age, Dad basically got involved with slaughtering the lambs and preparing them for Easter feasts. And Dad, so what's the first thing we do when we prepare a lamb on the spit? Η πρώτη δουλειά είναι μία ώρα πρωτού βάλουμε το αρνί στη σούβλα, θα πρέπει να ανάψουμε τη φωτιά. Okay, so the key step obviously is to have a nice fire. About an hour before you want to start cooking the lamb, you set up the fire. So let's get doing it. Majesty. So Dad, what's the first thing we do when we light a fire? Η πρώτη δουλειά είναι να πάρουμε ορισμένα ξηρά ξύλα, να τα σκίσουμε ψηλά-ψηλά, να την κάνουμε ωραία τη φωτιά για να βάλουμε και με ένα χαρτάκι να πάρει μπρος. Okay, so you light the fire. Is there any particular type of wood you recommend? Προτιμάω πάντα να είναι βελανιδιά ή το red gum ή hardwood. Okay, hardwood. And why is that? Γιατί αυτά τα ξύλα κάνουν πολύ καλό κάρβουνο και κρατάνε πολύ ώρα. Great. And how long before you put the lamb on the spit would you start the fire? Τουλάχιστον μία ώρα γρηγορότερα. Okay, about 60 minutes beforehand. And why is that, Dad? Why do you want to start it that much earlier? Γιατί το αρνί πάντα το ψήνεις στα κάρβουνα και όχι στη φλόγα. Okay, so it's important that you got a nice charcoal burning rather than the flames of the fire. All right, let's do it, Dad. Now, Dad, you've obviously got a permanent barbecue here. If someone's using a spit roaster or something else at home, what would they burn? Τότε θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το τσάκαλο, ξυλοκάρβουνα που τα λέμε στα ελληνικά και αυτά πάλι θέλουν τουλάχιστον μία ώρα γρηγορότερα να τα ανάψεις φωτιά για να σταματήσει η φλόγα. Okay. Πρέπει να είναι αναμένα κόκκινα, καλά. So we've got our lamb here. Dad, where do you get your lamb from? Πάντα το έπαιρνα το αρνί από τη φάρμα και το έσφαζα μόνος μου. Τώρα τελευταία το παίρνω από το χασάπι. Okay. Και πάντα στο χασάπι θα τον πεις ότι θέλω αρνί για τη σούβλα, για να αφήσει το κεφάλι απάνω και αυτό το μέρος να μην το σκίσει, γιατί επί το πλήσω τα ανοίγουν τα αρνιά. So you don't want the whole stomach to be split. And Dad, what's this white thing on top of the lamb? Αυτό είναι η σκέπη ή το πέπλο που λένε. Το βάζεις πάνω στο αρνί για να βράσει καλύτερα, για να γίνει πιο νόστιμο. Okay, so it helps cook the lamb. Σίγουρα. And it makes it tastier as well. Πιο tasty, ναι. All right, so now what do we do? Τώρα θα βάλουμε τη σούβλα και θα το όλο το πεπρίσουμε. All right, fantastic. Let's do it. Πιο important πράγμα είναι αυτό εδώ πέρα το οποίο το βάζουμε στη μέση στο αρνί για να μας το κρατάει σταθερό. Και τώρα βάζουμε αυτό εδώ πέρα το οποίο θα μας κρατήσει τα πόδια. Τώρα βάζουμε τη σούβλα, την περνάμε πάντα από το πισινό του. Και τώρα το περνάμε μέσα από το σίδερο μας που έχουμε το πάρει στη μέση. Και θα το βάλουμε στο λιμό. Λοιπόν, αυτό το κρατάει. Και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα. Θα κλείσουμε, θα βάλουμε και αυτό στα πόδια του. Και αυτό το κρατάει, βοηθάει λιγάκι, αλλά το πιο important είναι αυτό εδώ πέρα. Okay. And you're putting the wood there, Dad, so that... Για να το κρατάει πιο στέρι. Yep, that makes sense. Και επειδή το αρνάκι είναι μικρό αυτό, yes. Γι' αυτό βάζουμε αυτά τα έξτρα. Αυτό είναι πιο πολύ για μεγάλο αρνί. Okay. Επειδή το αρνάκι είναι μικρό, so Dad's equipment is for a larger lamb, and because this is a small lamb, he's just going to supplement the size of the lamb with some bamboo sticks, so the nuts can be securely screwed on. So the whole intent of this is to ensure that the lamb stays firmly on the souvla. You don't want the weight of the lamb to make it flop, and then it won't cook evenly. So you really want it to be as level as possible on the souvla, so it's all catching an even flame and cooking nicely. All right, so Dad's just tightening it up, and we've got the souvla through the lamb. So what do we do next? Next, θα το γυρίσουμε την κυλίτσα προς τα πάνω. I'm going to turn it over, okay, upwards. Στο εκεί να μας κοιτάει, να το κοιτάμε. Alright, we're going to just hold it in position. Βάζουμε και αυτό εδώ στα πόδια του. Just making the legs nice and tight. Και τώρα σφίχνουμε τη βίδα αυτή εδώ πέρα, όσο μπορούμε δυνατά, για να μην κουνιέται. Dad, what sort of wire is that? Oh, είναι stainless steel. Stainless steel wire. Special wire. And you're just making sure the legs are extra tight, that when they cook, it still stays intact. Yeah.
είμαστε έτοιμοι. All right. So here we go. Okay, we're going to do this road as well. So the lamb's on there. Τώρα. Now what are we going to do? Πεπέρι και αλάτι. Now we're going to season the lamb. What do you use to season the lamb? Θέλουμε ένα χέρι γεμάτο αλάτι, περίπου 4 κουταλιές της σούπας αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας πεπέρι, πολύ λίγο ρίγανη και λίγο πάπρικα. Okay, let's do it. There's our salt, pepper, touch of paprika, λίγο ρίγανη. And a touch of oregano. So I guess you mix that all up together. All right. Κόβουμε και τα πόδια του λιγάκι εδώ πέρα. Okay, so place the splits in its leg and also season that area. Φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι μικρό, το γάλακτος και θα είναι πολύ νόστιμο. Τώρα, πολύ του ράβουνε αυτό, με σκηνή ή με σύρμα. Αλλά εγώ προτιμάω το ελληνικό σύστημα. Βάζουμε πρώτα εκεί. Right, so first on one side. Κάνουμε και το άλλο τη μεριά. Into the second. Σπρώχνουμε εκεί. And then back through again. That's incredible. All right. Όλα είναι έτοιμα. I think our lamb's ready. Το ρίξουμε και λίγο αλάτι στο στόμα για να ευχαριστηθεί. Alright, Dad, so you haven't put it too close to the fire. Why is that? Πάντα το αρνί θέλει τουλάχιστον μία ώρα μακριά από τη φωτιά για να αρχίσει να ζεσταθεί από μέσα από την κοιλιά του. Right, so you want it to heat up on the inside so it can start cooking nicely. Διότι άμα ξεχαστεί πρώτα από έξω και μετά μέσα, θα το βγάλεις ομό. Right. Πάντα πρέπει να βγάλει λίγο λίπος από μέσα για μία ώρα. Και όταν αρχίσει και ζεσταθεί και τρέχει το λίπος, βάζεις πιο πολύ φωτιά όσο θέλεις μετά. So if you put it too close to the fire initially, you're going to risk the lamb cooking on the outside but not on the inside. So this way, you let it heat up first, it starts releasing some juices which indicates that it's quite warm and hot, and then you can put it closer to the fire. So Dad, that's it? Do we do anything else to it? Αυτό είναι όλο, θέλω να προσέξουμε τη φωτιά. So we just keep an eye on the fire, maintain a nice fire. Keep it sharp. Okay. Είναι ψημένο, βλέπουμε δεν στάζει καθόλου, μπορούμε να το δοκιμάσουμε κιόλας. Στα πόδια δεν έχει ζουμί καθόλου, είναι έτοιμο για να το φάμε. Alright, so it's no longer dripping, we suggest it's cooked and Dad's also tested it by stabbing its leg. So I guess we can take it off the fire. Σίγουρα. Alright, so Dad will chop up the lamb. It's really hot. Alright, who's having the first piece? Me! Oh, okay. Dad, you got a few people. Come on, get rid of it. Alright. Oh, okay. Very juicy. This is juicy. And hot. It's very hot, Dad. So, Dad, how do you normally serve your lamb at a party? Με πατάτες, σαλάτα, δεν μπορεί να πας και πολλά πράγματα. And do you dress the lamb at all? Όχι. Κάθε φορά δίνεις και λιγάκι πιπέρι και αλάτι φρέσκο πάνω για να γίνει πιο ωραίο. And needless to say, the more people, the merrier. Όσα πολλά άτομα έχεις, τόσο καλύτερα. Πάντα η μεγάλη παρέα είναι το καλύτερο πράγμα. Well, just while we've got a few people lined up here to help us, if you guys want to try it. Let's go first. Come around here. Go, go, Alexi. Alexi's super keen. Just keep it hot. Alright, let's go. Who's next? Me. Hey, Liana. Off you go. That yep. So as you can see, once it's off the flame, it's pretty impossible to hold people back. How is it, guys? Awesome. Dad, this is fantastic. Thank you for showing us how to make lamb on the spit. Nice gala. Thanks, Dad. Good luck with making this at home. Please let us know how you go by leaving feedback on our website, kali-orexi.com.au. Kali Orexi ke yasas. Kali Orexi. Kali Orexi.